Αν τον πρώτο καιρό αυτό το πολύ σεμνό και ταλαντούχο θεσσαλικό παιδί τον αντιμετώπισαν, το αντιμετώπισαν καχύποπτα οι άνθρωποι της λογοτεχνίας, τώρα πια τι να πούν, πέμπτο βιβλίο είναι αυτό. Κώστα Κρομίδα, καλώς τον. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι στα μέρη σας, το ξέρεις φαντάζομαι, ότι βρίσκομαι στα μέρη σας. Είναι το 7ο βιβλίο, Σωτήρη. Είναι το, βάζοντας μέσα και αυτό που είχες γράψει για την κόρη σου. Ναι, ακριβώς. Καλά, είναι δικό σου είναι για εκείνο, δικαιούσε να το βάζεις στον ίδιο λογαριασμό. Αυτό το βιβλίο με έκανε συγγραφέα. Είναι το 6ο μυθιστόρημα και 7ο βιβλίο. Μπράβο. Λοιπόν, μυρωδιά από σανίδι. Κοιτάξτε, και ξέροντας τον Κώστα πάρα πολλά χρόνια, είμαστε και της ίδιας γενιάς και μεγαλώνουμε μαζί. Έτσι ακριβώς. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι αυτό ταιριάζει στον Κώστα, αυτό που θα γίνει απόψε. Ωραίες οι παρουσιάσεις, θα δείξουμε σε λίγο. Χθες είχαμε μια δύο-ωρη και πλέον παρουσίαση του βιβλίου της Τένιας Μακρύς στην Αθήνα, με 4 ηθοποιούς να διαβάζουν, με 5 ομιλητές, έχασα και το μέτρημα. Ωραία είναι και αυτά, 7 τραγούδια από την Νικόλιζα, αλλά του Κώστα, γιατί πια έχει δημιουργήσει στο 7ο βιβλίο του τέτοιους δεσμούς που δεν μπορεί να ξεπετάξει τους ανθρώπους με ένα «γεια, με λένε Μαρία, κάντε μου αφιέρωση». Είναι φίλοι του όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τους είχε από το πρώτο βιβλίο μέχρι σήμερα. Αυτοί χτίσαν τον λογοτέχνη Κρομίδα. Εντάξει, το πάθος του. Αυτά ήθελα να πω, παρακαλώ. Σωτήρη, αυτό που αποφάσισα φέτος, βλέποντας και τον κόσμο να παραπονιέται πολλές φορές και να μου λέει «μα εμείς ήρθαμε να ακούσουμε εσένα σε παρουσιάσεις» ή «ξέρεις κάτι, ήρθαμε, σε είδαμε πολύ λίγο». Αποφάσισα λοιπόν οι παρουσιάσεις αυτές καθεαυτές να είναι πολύ λίγες και περισσότερο να μπω μέσα στα βιβλιοπωλεία των καταστημάτων, είτε είναι τα public, είτε είναι τα παραδοσιακά ελληνικά βιβλιοπωλεία. Σήμερα είσαι 7 με 9 στο public, αλλά αυτό σήμερα αλλάζει από πόλη σε πόλη, δεν είναι... Θα είμαι κάθε μέρα σε... θα πούμε και το πρόγραμμα, έτσι λίγο στη Θεσσαλία τουλάχιστον, για να ξέρουμε λίγο πού βρισκόμαστε. Αποφάσισα λοιπόν να έρθω λίγο πιο κοντά και να έχουν οι αναγνώστες περισσότερο χρόνο. Είμαι 2 ώρες χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε... δηλαδή και χτες και... τις προηγούμενες μέρες, χθες μάλλον, και στη Χαλκίδα και στη Λαμία, έγινε μια μικρή έτσι κουβέντα, αλλά ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν άλλοι ομιλητές. Ο κόσμος έρχεται για να ακούσει τον συγγραφέα συνήθως. Και ανακάλυψε ότι αυτό τουλάχιστον χθες στις 2 εκδηλώσεις που έκανα στη Χαλκίδα και στη Λαμία δούλεψε πάρα πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα. Ξεχνιόμαστε καμιά φορά, αρχίζουμε να διαβάζουμε, βάζουμε πολλούς ομιλητές, βάζουμε πολλά τραγούδια. Εγώ θα το πω και με ονοματεπώνυμο, Κώστα μου. Την Κυριακή συντόνιζα μια εκδήλωση για ένα ωραίο λαογραφικό βιβλίο, όπου, κάτσε τώρα να το υπολογίσω, πρέπει να μίλησαν 1 ώρα και 45 λεπτά οι ομιλητές. Ήταν 1 και 40, να, Αρτεμούλα. Λοιπόν, και οι ευχαριστίες που πρόλαβαν να πούν οι 2 συγγραφείς, είναι ζήτημα αν ήταν 4 λεπτά. Είναι τραγικό αυτό. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή. Εγώ το λέω πάντα, δεν γίνεται να καπελώνεις έτσι τον... Και λέγαν τώρα ιστορίες. Δεν φταίει κάποιος. Φταίμε εμείς οι συγγραφείς, γιατί πολλές φορές ζητάμε και λίγο την καταξίωση κάποιων πολύ σημαντικών ανθρώπων και πραγματικά αυτό είναι πολύ κολακευτικό να μιλήσει κάποιος για το βιβλίο σου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι συνήθως ένας αναγνώστης πάει για να ακούσει τον ίδιο τον συγγραφέα. Για να μιλήσει με τον συγγραφέα, να φωτογραφηθεί, να τον αγγίξει, να κουβεντιάσουν. Όταν είσαι απόμακρος και γίνεται μια εκδήλωση όπως είμαι εσύ τώρα, που 1,5 ώρα μιλάγαν άλλοι άνθρωποι, είναι για κάτι άλλο αυτό. Δεν ξέρω, είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Εγώ δεν κατακρίνω κανέναν. Εγώ αποφάσισα μετά από την εμπειρία που είχα. Καλά, να σου πω, το έκανες και εσύ και το άλλο. Είδες τι θέλει ο κόσμος και είναι σπουδαίο να ακούς τον άνθρωπό σου. Ο άνθρωπός σου είναι ο αναγνώστης σου. Γίνεται και αυτό, έτσι. Γίνεται και αυτό, αλλά θεώρησα, σου είπα, μου παραπονέθηκαν πολλοί αναγνώστες σε πολλές από τις παρουσιάσεις. Μα εμείς ήρθαμε να ακούσουμε εσένα. Και δεν είναι για μένα, δεν το λέγανε για μένα. Πάμε σε παρουσιάσεις, μου λένε, και δεν ακούμε τον συγγραφέα. Δεν βλέπουμε, δεν μιλάμε με τον συγγραφέα. Θέλω να πω κάτι, ότι περιμένω τώρα τον τρίτο κύκλο που παίχτηκε, αλλά εγώ πήγα και έγραψα στο συνδρομητικό τον δεύτερο, τον Ντάρελς. Παίζει στον τρίτο κύκλο τον Ντάρελς, που είναι μια καταπληκτική. Εγώ δεν την είχα δει. Ξεκίνησα να τη βλέπω για τον Αλέξη, τον Γεωργούλη, που είναι φίλος, το ξέρεις. Ο Αλέξης Σωτήρη εξελίχθηκε όχι απλά σε πρωταγωνιστή. Νομίζω ότι η σεζόν θα πάει τέταρτη. Γιατί θα πάει και τέταρτη. Έτσι πιστεύω, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Και ο Αλέξης, παρόλο που είναι πρωταγωνιστής, σε αυτή την σεζόν, από ό,τι φαίνεται, χτίζεται
μια πολύ έντονη σχέση με την πρωταγωνίστρια, οπότε θα τον δούμε πολύ περισσότερο και αυτός και ο Γιώργος ο Χαραμίδης. Μα ήταν στα credits, αλλά περιμένουν να φτάσω στην τρίτη, γιατί έγραψα τη δεύτερη. Το λέω και αυτό. Πάμε στο βιβλίο. Αυτό πίσω είναι ένα φυσάκι, να το κρατάω εγώ να το δείχνω. Λοιπόν, μυρωδιά από σανίδι. Τι έχουμε εδώ, σανίδι, θεατρικό, τους δύο ήρωές σου, τους βάζεις να γνωρίζονται σε μια παράσταση, είναι ηθοποιοί, τι είναι. Νομίζω, ήθελα πάρα πολύ χρόνια και πριν ξεκινήσω να γράφω, κάποια στιγμή ήθελα να αποτυπώσω μια μεγάλη ιστορία, έναν μεγάλο έρωτα, να τον γράψω, να γράψω εγώ δηλαδή για αυτόν, που γεννιέται, αναπνέει και ζει μέσα στο θέατρο, πάνω στο σανίδι όπως λέμε. Έπνευσή μου για να γράψω αυτή την ιστορία, αυτό το βιβλίο, σαφέστατα ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι έρωτες που οι μεγαλύτεροι τους έχουν ζήσει πιο πολύ, εμείς οι μικρότεροι, θέλω να πω, δεν τους έχουμε ζήσει την ώρα που γινόντουσαν, την ώρα που γεννηθήκαν, τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60. Κάποιοι από αυτούς τους πολύ μεγάλους έρωτες, οι οποίοι μείνανε στην ιστορία. Αυτοί οι έρωτες λοιπόν εμένα μου δημιουργήσαν ένα μεγάλο ερωτηματικό για τα πράγματα που δεν έχουμε μάθει για αυτούς τους έρωτες, γιατί πραγματικά συνέβη πίσω από όλα αυτά. Εμπνεύστηκα λοιπόν από αυτούς τους έρωτες και δημιούργησα μια ιστορία με δύο ήρωες, τον Νικόλα και τη Λιδία. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές μου. Και ο Νικόλας ουσιαστικά αφηγείται στο σήμερα την ιστορία του, όλη αυτή την ιστορία στη Μάρο, μια που είναι και αυτή η πρωταγωνιστρία του βιβλίου. Αφηγείται όλη αυτή την ιστορία και αποκαλύπτει τα μυστικά, αποκαλύπτει αυτά που ο κόσμος δεν έμαθε ποτέ γι' αυτό το μεγάλο έρωτα που έζησε με την Λιδία. Και ξέρεις, στο θέατρο τα πράγματα είναι λίγο περίεργα με το τι συμβαίνει με τα θεατρικά ζευγάρια που ζουν τον έρωτα και στη ζωή αλλά και στο σανίδι. Υπάρχει όλο αυτό το παρασκήνιο, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν όταν τα φώτα σβήνουν, τα οποία οι αναγνώστες και οι θεατές στο θέατρο δεν τα μαθαίνουν ποτέ. Εγώ επιχειρώ λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης να γίνει θεατής μιας παράστασης όπου παρακολουθείται, την παρακολουθεί από τα παρασκήνια, βλέποντας τους ηθοποιούς όμως πάνω στη σκηνή, βλέποντας τους θεατές στην πλατεία και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στα παρασκήνια όταν τα φώτα σβήνουν. Φαντάζομαι το γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δημιουργείται στα παρασκήνια. Δηλαδή, ένα έργο είναι πάνω στη σκηνή και ένα έργο κάθε φορά διαφορετικό, ανάλογα με τη σύνθεση με τους τοπιούς, συντελείται στα παρασκήνια. Καλά, αυτό... να σου πω ενίοτε είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό που συντελείται στα παρασκήνια. Και δεν το λέω ροζ. Το λέω ροζ επειδή αναφέρεσαι σε έναν έρωτα. Το λέω γιατί πραγματικά εκεί απελευθερώνονται όλες οι συμπεριφορές. Καλές, κακές, περίεργες, μίζερες, γενναιόδορες. Δεν είναι πάντα ρόδινα τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι πάντα καλά τα πράγματα. Μα είναι... καλά, ποτέ δεν νομίζω δεν ήταν. Είστε κι εσείς. Τώρα, εσύ μας έχεις λίγο μπερδέψει, αλλά επειδή πατάς με επιτυχία και στις δυο βάρκες, κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι είσαι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Και να σου πω και κάτι. Και γιατί έπρεπε να είσαι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, αφού Σωτήρη, επειδή το με πάθος τα κάνεις και τα δυο και με ταλέντο και τα δυο. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος γενικά έχει γεννηθεί για να κάνει πολλά πράγματα. Ο φόβος, η ανασφάλεια και όλα αυτά που φοβόμαστε ότι θα κρίνουν για μας και θα μας πούνε, κάνουν τους ανθρώπους να μην κάνουν πολλά πράγματα. Και επικεντρώνονται σε ένα με το φόβο να μην το κάνουν, να ασχοληθούν με κάτι που δεν το κάνουν καλά. Εγώ επιχείρησα σε αυτό το βιβλίο, έτσι για να επανέλθω στο μυρωδιά όπως ανήκει, επιχείρησα να αποδείξω σε αυτό το πάθος που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, ειδικά τους καλλιτέχνες, όχι ότι οι απλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τις τέχνες δεν ζουν τις σχέσεις τους με πάθος, αλλά όταν εκπαιδεύεσαι, όταν εκπαιδεύεις τα συναισθήματά σου για να υποκριθούν έναν έρωτα, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή χάνεις το μέτρο, χάνεις αυτό το όριο που υπάρχει και πολλές φορές παρασύρεσαι σε ένα αληθινό πάθος το οποίο δεν έχει έλεγχο. Έτσι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, πολλές φορές έχει συμβεί στο θέατρο με ζευγάρια, διάσημα ζευγάρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σου λείπει το θέατρο. Ορίστε. Το θέατρο έχει μια δέσμευση που είναι πολύπινη. Καταλαβαίνω τους λόγους να μην κάνεις θέατρο από τη στιγμή που έχεις χίλια δυο άλλα πράγματα να κάνεις. Δηλαδή το να είσαι στους Ντάρελς που είδα ένα πλάνο και ήσουν καταπληκτικός. Μπράβο σου. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν εξαιρετική όλη η εμπειρία. Που θα σου φάει ένα μήνα, ας πούμε. Το φάει, μην το πάρεις άσχημα. Κατάλαβες. Θα χρειαστεί ένα μήνα. Ενώ το θέατρο. Αλλά αυτό σου λείπει, έστω και με τις... λείπει. Το θέατρο. Το λείπει. Καλό θέατρο μου λείπει, Σωτήρη. Δεν μου λείπει αυτό το θέατρο. Και δεν τα βάζω όλα. Υπάρχουν και καλές παραστάσεις αυτή τη στιγμή. Γίνεται καλό θέατρο, αλλά είναι ελάχιστες οι καλές παραστάσεις. Δεν μου λείπει αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα ελληνικά θέατρα, αυτή η φτήνια και αυτή η προχειρότητα. Καθόλου δεν μου λείπει αυτό. Μου λείπει όμως το καλό θέατρο, μου λείπει αυτή η ατμόσφαιρα. Ξέρεις, όταν έγραψα τον τίτλο αυτό, το Μυρωδιά από Σανίδι, είναι αυτή η αίσθηση που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός αλλά και ο θεατής, ότι μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο μες στο θέατρο. Δημιουργείται ένας άλλος κόσμος σε μια παράσταση και φεύγει καλύτερος από ό,τι μπήκε μέσα στο θέατρο. Αυτό δεν συμβαίνει στις περισσότερες παραστάσεις. Έτσι. Καλά, πάντως αυτό που κάνει με αυτό του το βιβλίο ο Κώστας Κρομίδας είναι να τραβήξει την κουίντα, να πει παρακαλώ περάστε.
Μπορείτε να τον ζήσετε και αυτόν τον κόσμο. Αν μου επιτρέπεις, δεν τραβάω την κουίντα. Ανοίγω μια μικρή χαραμάδα. Είναι σαν να κρυφοκοιτάζει ο θεατής όλο αυτό που συμβαίνει και στη σκηνή και, και στη ζωή των ανθρώπων. Σαφέστατα, όπως σου είπαμε, έχουν επηρεάσει όλοι αυτοί οι μεγάλοι έρωτες που έχουν περάσει. Έχουμε πολλούς. Έχουμε τουλάχιστον 10 ζευγάρια με τα οποία εγώ διάβασα και ασχολήθηκα με τις βιογραφίες τους και έφτιαξα αυτό το ζευγάρι το οποίο υπάρχει στο βιβλίο μου. Έτσι, το οποίο είναι εμπνευσμένη ιστορία από αληθινά γεγονότα, αλλά το τονίζω, δεν είναι η από ένα ζευγάρι. Είναι μια σύνθεση χαρακτηριστικών και γεγονότων αρκετών ζευγαριών. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα τον συναντούμε, εγώ θα έρθω τουλάχιστον από τις 7 μέχρι τις 9 στο public τον Κώστα Κρομίδα. Να τονίσω κάτι. Επειδή έχω τώρα έχω ένα κύκλο παρουσιάσεων. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει στη Θεσσαλία. Αύριο έχω στην Καρδίτσα. Το Πού Σάββατο, είσαι στην Καρδίτσα? Το Σάββατο, ναι, το Σάββατο είμαι στο Δομοκό. Την Κυριακή έχω μια μέρα ξεκούραση. Στη Δευτέρα είμαι στη Λάρισα, στο βιβλιοπωλείο, με το βιβλιοπωλείο Άνεμος, στο Κλίμαξ Καφέ. Και την Τρίτη, στα Τρίκαλα, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρουσίαση και εκεί, στο Μουσείο Τσιτσάνη, το Παραδάκι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι αναγνώστες, επειδή έρχονται πάντα με ένα φόβο, μπορούν να φέρουν και άλλα βιβλία, που, δικά μου βιβλία, να τα υπογράψω. Και επίσης πρέπει να τονίσω ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος σε μια παρουσίαση βιβλίου να αγοράσει το βιβλίο. Και σαφέστατα δεν υπάρχει εισιτήριο. Η παρουσίαση ενός βιβλίου είναι ένα πολιτιστικό γεγονός. Μπορεί κάποιος να πάει να την παρακολουθήσει. Δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει, να πληρώσει το παραμικρό, να σηκωθεί, να με χαιρετήσει, να μην με χαιρετήσει και να φύγει. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Και καλά κάνεις και τα διευκρινίζεις. Πολλά φιλιά, καλή επιτυχία, όχι μόνο απόψε. Καρδίτσα αύριο. Κάτσα να δω τώρα, όταν θυμάμαι καλά. Δομοκό το Σάββατο. Ναι, αύριο Καρδίτσα. Ρεπό, καλά, στο ρεπό θα πάει στα Τρίκαλα και θα σκάβει εκεί στα κτήματα και στα δέντρα του. Τη Δευτέρα, να σου πω, έχω και εγώ, θα σου βγάλω φωτογραφία να δούμε ποιος έχει μεγαλύτερα κορόμιλα. Όχι φωτογραφία, να φέρεις τσαντούλα, σε παρακαλώ. Κάτσε ρε φίλε, ακόμη τόσα είναι. Τι τσαντούλα. Τη Δευτέρα στην Λάρισα, αλλά το ταρατατζούμ θα γίνει στα Τρίκαλα, στη γενέθλια πόλη, στη γενέτειρα του. Και στη Λάρισα. Και στη Λάρισα ταρατατζούμ. Έχεις, δεν έχεις τέτοιο χαλαρό? Όχι, στη Λάρισα έχω παρουσίαση. Είπα, τη Δευτέρα στη Λάρισα και την Τρίτη θα γίνει το ταρατατζούμ στη γενέτειρα σου. Έχω ηθοποιούς στα Τρίκαλα, είναι λίγο παράσταση τώρα. Ωραία. Πολλά φιλιά, καλό τάξιδο το βιβλίο, το βλέπετε. Στη Θεσσαλία, εδώ στην πατρίδα. Γεια σου, Κώστα μου.